Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για το καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Θα ξεκινήσουμε την ενότητα με την κατασκευή ενός καρτεσιανού συστήματος αξώνων. Έστω δύο κάθετες μεταξύ τους ευθείες, οι οποίες στο εξής θα ονομάζονται άξονες. Ο οριζόντιος άξονας θα ονομάζεται χ τόνος χ ή αλλιώς άξονας των χ, ενώ ο κατακόρυφος άξονας θα ονομάζεται άξονας ψ τόνος ψ ή αλλιώς άξονας των ψ. Το δε σημείο τομής των αξώνων, εκεί δηλαδή που τέμνονται οι δύο άξονες, θα ονομάζεται αρχή των αξώνων και θα συμβολίζεται με το κεφαλαίο γράμμα όμικρον. Έχοντας τώρα τους δύο άξονες, ξεκινάμε την αρρύθμισή τους με τον εξής τρόπο. Στον οριζόντιο άξονα χ τόνος χ, δεξιά από την αρχή όμικρον έχουμε θετική αρρύθμιση, ενώ αριστερά από την αρχή όμικρον αρνητική. Αντίστοιχα, στον άξονα ψ τόνος ψ έχουμε θετική αρρύθμιση πάνω από την αρχή όμικρον και αρνητική κάτω από αυτήν. Κάτι το οποίο φαίνεται και στο σχήμα που έχουμε μπροστά στην οθόνη μας. Ας κάνουμε τώρα κάποιες παρατηρήσεις. Όπως είδαμε, οι δύο άξονες είναι κάθετοι μεταξύ τους. Έτσι, λέμε ότι το σύστημα αυτών των δύο αξώνων είναι ορθογώνιο. Όσον αφορά την αρρύθμιση των δύο αξώνων, αξίζει να αναφέρουμε πως γενικότερα δεν είναι υποχρεωτικό οι δύο άξονες να έχουν την ίδια αρρύθμιση, δηλαδή και στους δύο άξονες να διατηρούμε ίσες αποστάσεις μεταξύ των μονάδων τους. Αυτό που είναι όμως υποχρεωτικό είναι σε κάθε άξονα να διατηρούνται ίσες αποστάσεις. Όταν τώρα έχουμε ίσες αποστάσεις και στους δύο άξονες, μάλιστα έχουμε και στους δύο άξονες την ίδια απόσταση μεταξύ των μονάδων τους, το σύστημα αξώνων ονομάζεται κανονικό. Όταν ένα σύστημα είναι και ορθογώνιο και κανονικό, λέμε ότι είναι ορθοκανονικό. Επομένως, το καρτεσιανό σύστημα αξώνων, όπως το κατασκευάσαμε προηγουμένως, είναι ένα ορθοκανονικό σύστημα. Έστω τώρα ένα καρτεσιανό σύστημα αξώνων και ένα σημείο α πάνω σε αυτό. Στο σημείο α μπορούμε να αντιστοιχίσουμε ένα ζεύγος αριθμών το οποίο θα προσδιορίζει την θέση του α πάνω στο σύστημά μας. Το ζευγάρι αυτών των αριθμών ονομάζεται συντεταγμένες του σημείου, είναι της μορφής παρένθεση χ, ψ και υπολογίζεται με τον εξής τρόπο. Ο αριθμός χ ονομάζεται τετμημένη του σημείου και δείχνει πόσο έχει μετακινηθεί το σημείο αριστερά ή δεξιά από την αρχή όμικρον στον οριζόντιο άξονα χ τόνος χ. Ο αριθμός ψ ονομάζεται τεταγμένη του σημείου και δείχνει πόσο έχει μετακινηθεί το σημείο πάνω ή κάτω από την αρχή όμικρον στον κατακόρυφο άξονα ψ τόνος ψ. Έτσι λοιπόν, το σημείο α που είχαμε αρχικά θα έχει συντεταγμένες 6,4. Κλείνουμε την ενότητα με μία παρατήρηση. Η τομή των δύο αξώνων σε ένα καρτεσιανό σύστημα αξώνων προφανώς δημιουργεί τέσσερα ίσα τμήματα τα οποία ονομάζονται τεταρτημόρια, όπως βλέπουμε και στην οθόνη μας. Στο πρώτο τεταρτημόριο, ένα σημείο έχει και τις δύο συντεταγμένες οθετικές, δηλαδή και την τετμημένη χ και την τεταγμένη ψ. Στο δεύτερο τεταρτημόριο, ένα σημείο έχει αρνητική τετμημένη, την μεταβλητή χ, και θετική τεταγμένη, την μεταβλητή ψ. Στο τρίτο τεταρτημόριο, ένα σημείο έχει και τις δύο συντεταγμένες του, και τετμημένη και τεταγμένη, αρνητικές. Δηλαδή, τόσο η μεταβλητή χ και η ψ είναι και οι δύο αριθμοί μικρότεροι του 0. Ενώ τέλος, στο τέταρτο τεταρτημόριο, ένα σημείο έχει θετική τετμημένη, δηλαδή τον αριθμό χ, και αρνητική τεταγμένη, δηλαδή τον αριθμό ψ. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.